Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Εμίλιο Βουγιουκλάκη. Εκτός από αναπληρωτή γραμματέα προγράμματος και αντιδήμαρχο του Δήμου Γλυφάδας. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα, κύριε Κουστίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καταρχήν, να σας συγχαρούμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Πείτε μας, αυτές και η εμπλοκή δική σας με τον τομέα προγράμματος, αλλά και η γενικότερη κινητικότητα που παρατηρείται στο μέτωπο αυτό στη Νέα Δημοκρατία αυτό το διάστημα, προφανώς έχει σχέση και με την άνοδο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλατε έτσι να μας δώσετε ένα στίγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε, δεδομένης της υποσχεσιολογίας της οποίας, όπως όλες οι πληροφορίες δείχνουν, όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν, θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το τι δεν θα περιμένουμε. Γιατί το τι περιμένει ο κόσμος και το τι περιμένουν οι πολίτες από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, από τις επισκέψεις κατά καιρούς των Πρωθυπουργών στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι πάντα εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί στην πράξη, και ειδικά ο κύριος Τσίπρας έχει ταυτίσει τις ανόδους και τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης με εξαγγελίες δίχως αντίκτυπο και με προγράμματα τα οποία έχουν αποδειχθεί στην πράξη κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό. Εκείνο που δεν θα περιμένει ο πολίτης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, δεν θα περιμένει αόριστες εξαγγελίες, δεν έχει να περιμένει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, δεν έχει να περιμένει κατάθεση προγραμματικών θέσεων όπως αυτές που έχουν φέρει την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα τα τελευταία χρόνια. Η διαφορά με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα με την Θεσσαλονίκη που τον έχει στιγματίσει το 2014 τώρα είναι ότι εξαγγέλει θα πρέπει να τα εφαρμόζει. Αν εξαγγείλει τη μη εφαρμογή της μείωσης των συντάξεων, θα πρέπει σε λίγους μήνες, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και βέβαια το Δεκέμβριο, να μην ισχύσουν. Άρα τώρα δεν μπορεί να υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι πει θα πρέπει να το κάνει. Αυτή είναι η διαφορά κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και το ερώτημα είναι αν η Νέα Δημοκρατία έχει αντίλογο σε όλα αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαμορφώνει αντίλογο με βάση του τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο αντίλογος σε ό,τι λέει ο κύριος Τσίπρας είναι η ίδια πραγματικότητα. Και η διάψευση της εξαγγελίας του κύριου Τσίπρα δεν έχει επέλθει και δεν έχει ανάγκη να επέλθει από καμία αντιπολίτευση και από κανέναν επικεφαλής της. Η διάψευση των προσδιοριών του κυρίου Τσίπρα έχει έρθει από την ίδια την πραγματικότητα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει σε αυτή την πλευοδοσία λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την επόμενη μέρα με προγραμματικές θέσεις οι οποίες είναι κοστολογημένες, με ρεαλιστικό αντίκτυπο και είναι εφαρμόσιμες. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχουν κατατεθεί από τα τελευταία δύο χρόνια δεν αναλώνονται μόνο στο τι θα γίνει, αλλά κυρίως εξετάζουν την πτυχή του πώς θα γίνει. Mm-hmm. Ακριβώς για να σταματήσει όλη αυτή η πλειοδοσία υποσχέσεων, που αν θέλετε στην τελική έχουν οδηγήσει και σε μια εν γέννη απαξίωση όλου του πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Και είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα. Ο κ. Τσίπρας για το ενδεχόμενο της μείωσης ημί των συντάξεων δεν έχει να πει κάτι, γιατί πολύ απλά τις έχει ψηφίσει. Επομένως, ναι, αν θα πει την ακύρωση της εφαρμογής ή την αναβολή του μέτρου. Κοιτάξτε, η οποιαδήποτε αναβολή και η οποιαδήποτε ανάγκη, κανείς καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και η τρίτη ηλικία είναι μια τάξη κοινωνίας μας η οποία έχει υποφέρει πάρα πολλά, έχει υποστεί μεγάλες και δραματικές περικοπές την τελευταία τριετία. Και να σας πω και ένα έτσι κοινωνικό χαρακτηριστικό, είναι αυτή που σε μεγάλο βαθμό σήμερα συντηρεί και τη νέα γενιά. Συντηρεί τα εγγόνια, δυστυχώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βουγιουκλάκη, επειδή θα ανοίξει η ζήτηση και φαίνεται να είναι στις προθέσεις κυβέρνησης. Αναρωτιέμαι, ζητήματα όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι συλλογικές συμβάσεις, το τι θα συμβεί σε σχέση με κάποια επιδόματα, δεν ξέρω αν επιλέξει ο κύριος Τσίπρας σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Αυτά εσείς θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Πρέπει να υπάρχει κατώτατος μισθός και αν υπάρχει δυνατότητα της οικονομίας να αυξηθεί? Σαφώς.
Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει καλός μισθός. Το θέμα είναι όμως η οικονομική διαχείριση. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο το κάνεις και ποιες κοινωνικές ομάδες επιθυμείς εσύ να πρημοδοτήσεις, να ευνοήσεις και εν τέλει, αν θέλετε, ποιες είναι αυτές που πραγματικά έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα νομίζω που σήμερα πρέπει να απαντήσει και η ελληνική κοινωνία και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Εμένα θεωρώ πολύ πιο ανησυχητικό και πολύ μεγαλύτερη διάψευση από την οποιαδήποτε εξαγγελία και την οποιαδήποτε περιγραφή της πραγματικότητας που θα επιχειρήσει ο κύριος Τσίπρας στην σημερινή δημοσίευση της μελέτης του ΟΣΑ, ο οποίος τη λέει με πάρα πολύ απλά λόγια ότι η μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα από φόρους αναλογικά με το ΕΕ μεταξύ όλων των φορών μελών του ΟΣΑ την παρουσίασε η Ελλάδα. Οποιαδήποτε λοιπόν οποιαδήποτε επιχείρηση περιγραφής μιας πραγματικότητας από τον Πρωθυπουργό και από τα στελέχη της κυβέρνησης καταρρύπτεται από τις ίδιες τις εκθέσεις της διεθνής και ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το χειρότερο ότι επιβεβαιώνεται από αυτές. Το ακόμα μεγαλύτερο δυστύχημα είναι ότι είναι μια ακόμα διάψευση σε αυτά που παρουσιάζει η κυβέρνηση και αν θέλετε σε αυτά που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες από την ίδια τους την τσέπη και από την ίδια τους την καθημερινή επιβίωση. Το θέμα της σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίση και σε μια χώρα που παρουσιάζεται ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει από τα μνημόνια, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά και ήδη ότι η Ελλάδα δεν έχει βγει από τα μνημόνια γιατί πολύ απλά δεν βγαίνει από τις δεσμεύσεις, βγαίνει από τη χρηματοδότηση, δεν βγαίνει από τις δεσμεύσεις. Η χώρα έχει δεσμευτεί με υπογραφή για πολλά έτια χρόνια, για πολλά χρόνια ακόμα με βαριές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Και στο ζήτημα το οποίο δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση είναι στο πώς θα μεγαλώσει αυτή η οικονομική πίτα. Πώς θα μεγαλώσει δηλαδή το παραγόμενο εθνικό προϊόν, πώς θα κινητροδοτηθεί η παραγωγή και πώς θα μεγαλώσει η οικονομική πίτα ώστε να ελαφρύνουν και τα οικονομικά βάρη. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει. Η μόνη μεταρρύθμιση που έχει να παρουσιάσει από την αρχή της θητείας της είναι μόνο οι φόροι. Οι φόροι δεν μεγαλώνουν την οικονομική πίτα. Οι φόροι αυξάνουν τα δημόσια έσοδα, αλλά μειώνουν την προοπτική και μειώνει τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών. Και ένα τελευταίο, ερώτημα, κύριε Βουγιουκλάκη, απλώς γιατί μας πιέζει και ο χρόνος πρέπει να κλείσουμε. Θα υπάρξει συγκεκριμένη καμπάνια για την ανάπτυξη των προγραμματικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα? Και δεν αναφέρομαι μόνο στα της οικονομίας, αναφέρομαι και στα θέματα υγείας, στα θέματα παιδείας. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, φαντάζομαι θα υπάρχουν και αντίστοιχες ενέργειες για την παρουσίαση και για την καθιέρωση των προγραμματικών θέσεων της Νέας Δημοκρατίας σε συνειδήσεις του κόσμου, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε κάτι άμεσο, το αμέσως επόμενο διάστημα μετά τη ΔΕΘ? Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΕΘ και μετά, εκεί που στρέφεται και στρεφόμαστε στη Νέα Δημοκρατία, είναι η επόμενη μέρα. Και η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στην κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος. Είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εστιάζει στις θέσεις και στη δυνατότητα στο πώς αυτές θα υλοποιηθούν και στο αντίκτυπο που πρέπει να έχουν. Και βεβαίως σε κάθε θέμα, σε κάθε τομέα, σε κάθε θεματολογία, η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να παρουσιάζει τις θέσεις που έχουν καταρτιστεί και με ανθρώπους της αγοράς και με ανθρώπους των επιχειρήσεων και με ανθρώπους που έχουν τη γνώση στο αντικείμενο αυτό και έχει αποτυπώσει όλο το ρεαλισμό και όλη την εφαρμογή των συγκεκριμένων θέσεων. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία δεν γράφει και δεν καταρτίζει κυβερνητικές θέσεις με γνώμονα το λαϊκισμό και δεν μπαίνει στην πλειοδοσία των λαϊκίστων υποσχέσεων. Η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας καταρτίζεται με βάση το ρεαλισμό και με βάση την Ελλάδα του αύριο και πώς αυτή πρέπει να είναι. Μάλιστα. Κύριε Βουγιουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.